Ο κύριος, όχι, Κώστας, ναι. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Τραχανά, ευχαριστούμε. Ήταν πολύ συνοπτικά και όμορφα αυτά που μας είπατε. Και θα συμφωνήσω μαζί σας με το κλείσιμο που κάνατε ότι αυτά τα θέματα με το εύρος που έχουν πάρει πρέπει πραγματικά το εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας να παίξει το ρόλο του. Αλλιώς χάνεται το παιχνίδι για πάντα. Απλώς ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι τα παραδείγματα που μας δώσατε, τα περισσότερα εξ αυτών ήταν στον χώρο αυτό που εγώ θα έλεγα παρακουλτούρας, παραεπιστήμης, παρακουλτούρας, που Ναι. βέβαια όπως το λέτε είναι φοβερό το ότι έχουν λάβει τέτοια έκταση, αλλά δεν πάβει να είναι γεγονός ότι το θέμα του αναθωρισμού το θέσατε σε αυτό το χώρο κυρίως. Είναι νόμιμο που το βάλατε σε αυτό το χώρο γιατί είναι κατεξοχή το βασίλειο του αναθωρισμού. Εκείνο Και που εγώ είναι ήθελα να... και πιο ψηφικό ισχυρότατο ρεύμα. Ισχυρότατο, ναι, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι, Ναι, ακριβώς γι' αυτό. απλώς εκεί που εγώ ανησυχώ ακόμη περισσότερο είναι όταν ο αναθωρισμός παίρνει μια μορφή πιο mainstreaming, που είναι μέσα στις βασικές μας επιλογές. Και θέτω ένα παράδειγμα απλό. Παραδείγματος χάρη η κρίση της χώρας μας τη δεκαετία του 10 είναι ένα πολύ εύλογο παράδειγμα το πώς δεν θελήσαμε να αναγνωρίσουμε κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη των πράξεών μας. Δηλαδή, εγώ έχω υιοθετήσει έναν απλό, πώς το λένε, ορισμό του αναρθρολογισμού, ότι είναι κάτι, όταν κάπου δεν αναγνωρίζουμε την ευθύνη αυτού που κάνουμε, αυτό είναι αναρθρολογισμός. Και η περίπτωση της κρίσης μας, η οικονομική, ήταν ακριβώς αυτό το παράδειγμα. Και νομίζω ότι εκεί γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο σοβαρά. Δεν πάβει βέβαια να είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, δηλαδή αυτό το εύρος που έχει λάβει η υποκουλτούρα της παραεπιστήμης και των φαινομένων γενικά που περιγράψατε, ας πούμε, όπου εκεί κέριος θα είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αλλά για φανταστείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί, οι πολιτικοί μας, με την κρίση και του Ουκρανικού σήμερα, το βλέπουμε, όπου έχουμε ένα ξανθό γένος, για ποιο λόγο εμφανίζεται αυτό το ξανθό γένος. Όλα αυτά είναι ακόμα πιο σοβαρά από τα φαινόμενα της παραεπιστήμης, που επίσης είναι σοβαρά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι είναι σοβαρότερα αυτά που λέτε. Απλώς εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω μία επάρκεια να μιλήσω για αυτά τα θέματα, ενώ το θέμα της ψευδοεπιστήμης το παρακολουθώ, αλλά ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Πράγματι, αυτά είναι πολύ σοβαρότερα. Ενδεχομένως όμως να υπάρχει και μία αιτιώδης σχέση ανάμεσα στα πράγματα. Συγκοινωνούν τα δοχεία, Να ίσως, είναι ναι. συγκοινωνούντα δοχεία, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχω την επάρκεια να μιλήσω πολύ για αυτά τα θέματα και προτιμώ να μείνω στο χώρο αυτό της ψευδοεπιστήμης που ροκανίζει κατά τη γνώμη μου από κάτω τα θεμέλια. Διότι αν η ευπιστία των ανθρώπων είναι τέτοια, όταν δεν μπορούν πια οι άνθρωποι να διακρίνουν ακόμα και ένα ποσοστό 20% των φοιτητών μας, τι είναι έγκυρη πηγή. Το είδα λέει στο διαδίκτυο. Τι πάρα που το είδε στο διαδίκτυο. Να μπορούν να διακρίνουν αν ένας που θα ακούσει αυτό το βίντεο που σας είπα πριν, που κανονικά θα πρέπει κυριολέγα να μπορούσε να συγκρατήσει από τα γέλια, βλέποντάς το. Η αγράμματη μάνα μου αυτό θα έκανε όταν το άκουγε. Και υπάρχουν άνθρωποι στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ακούνε αυτό το πράγμα, ας πούμε, και δεν ντρέπονται. Για τη γελιότητά του. Να μην μπούμε σε οτιδήποτε στην ουσία του πράγματος. Οπότε είναι πράγματι αλληλεπιδρούν αυτά τα επίπεδα, αλλά το επίπεδο που το θέτεται εσείς είναι σίγουρα το σοβαρότερο. Να μην αναζητούν ποτέ τις ευθύνες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.